Χαιρετώ, παιδιά. Λοιπόν, νέα. Λειτουργήσε. Θα μου πείτε σιγά με δεν λειτουργούσε. Εδώ τόσα και τόσα έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, εν ολίγης τι κάνουμε. Από εδώ μπαίνει το βίσμα USB. Από εδώ απέναντι βγαίνει το βίσμα USB. Και κατεβαίνει κάτω στη κάρτα μας τη USB. Τη δικιά μας κάρτα USB. Η οποία βέβαια έχει πάλι redriver. Για να δούμε λοιπόν η κάρτα τι έχει εδώ. Η κάρτα αυτή εδώ πέρα ξεκινάει από την είσοδο εδώ. Υπάρχει το γνωστό τσιπάκι που κάνει redrive. Να εδώ πέρα η κλίμακα του redrive, όπως έχουμε κάνει και στην κάρτα του κάρτα. Το καινούργιο ρολογάκι, μισό λεπτό να μην κάνω κανένα βραχύκλωμα, δεν θέλω για πολύ. Το καινούργιο ρολογάκι που μπήκε στη σωστή συχνότητα. Και γεννήκαν στο πάνω μέρος τρεις μόντες. Η μία μόντα είναι αυτή εδώ. Βλέπετε ένα σειρματάκι. Δεν είναι απαραίτητη. Είναι και μόνο για να ανάβει σωστά το λεντάκι. Ότι η USB τροφοδοσία έχει μπει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πράσινο λεντάκι που ανάβει αφορά αυτή εδώ πέρα την αρχική τροφοδοσία. Το πράσινο λεντάκι που θα ανάψει σε λίγο είναι ότι συνδέθηκε το USB εδώ. Και εδώ που θα ανάψει το κόκκινο είναι ότι μπήκε σε εφαρμογή το redriver. Με τις γνωστές τέσσερις θέσεις που έχουμε φτιάξει. Για να το δούμε. Να το. Λοιπόν, αν δείτε, άναψε το δεύτερο λαμπάκι. Πιστεύω να φαίνεται, κάτσε να χαμηλώσω λίγο τη φωτεινότητα απάνω που έχω, μήπως το δείξει καλύτερα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το κόκκινο λαμπάκι του redriver, το πράσινο ότι μπήκε η τροφοδοσία από το USB και εδώ είναι η αρχική μας τροφοδοσία. Ανεβάζω πάλι το φωτισμό. Νομίζω καλά είμαστε εδώ. Άλλες μόντες που γεννήκανε, αν προσέχετε εδώ πέρα κάτω, υπάρχει δύο ψηλά σειρματάκια, ένα εδώ και ένα εδώ. Δεν είχα υλοποιήσει σωστά όπως σας είχα πει το reset. Με αποτέλεσμα είχαμε θέμα. Και έχω κάνει και μία άλλη μόντα. Δηλαδή, για να σας εξηγήσω λίγο εδώ. Εδώ πέρα, αυτό εδώ, είναι ένα 3042 που δίνει τροφοδοσία στο ρολόι. Λοιπόν, αυτό εδώ το LT, το 3042, δίνει τροφοδοσία 3,3 εδώ. Και υπάρχουν άλλα δύο. Υπάρχει άλλο ένα που δίνει στο 1,1 core του chip και ένα άλλο που είναι 5 volt για να δώσει εξωτερική τροφοδοσία μέσω αυτής του βίσματος σε μια δεύτερη κάρτα, όπως έχουμε ας πούμε την κάρτα μας εμείς στη USB. Τώρα τι είχα κάνει. Αυτό εδώ πέρα που είναι από κάτω, το LT, το 3042 που δίνει το 1,1 volt core εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, το είχα βάλει να πέφτει πάνω στο 3,3, δηλαδή το 3,3 να δίνει στο 1,1 και το 1,1 πάνω σε αυτό. Αυτό μου δημιούργησε πρόβλημα. Εντάξει, με το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Φαινότανε ότι δεν μπορούσε αυτό το LT να σηκώσει και τα δύο. Παρόλο που ήταν στα μέτρα του, αλλά κάτι συμβαίνει που μας έχει ξεφύγει. Οπότε τι έκανα. Αντί λοιπόν από την κάτω πλευρά να παίρνει τροφοδοσία από την έξοδο του 3,3, με ένα απλό καλωδιάκι bypass, το έκανα να παίρνει κατευθείαν από την τροφοδοσία την εισερχόμενη που μπαίνει εδώ, που συνήθως είναι 5,5 με 6 βόλτ. No problem. Μιλάμε για 60 mA κατανάλωση το 1,1 core. Κανένα πρόβλημα, ακόμα και η τροφοδοσία δηλαδή από τα 5,5 στα 6 βόλτ κατευθείαν στο 1,1. Αυτή τη στιγμή όλα είναι ψυχρά, ας το πούμε, ψυχρά λέξη και αυτή. Δηλαδή δεν καίνε, κανένα από τα τσιπάκια δεν ανεβάζει θερμοκρασία, ούτε το από κάτω, ούτε και το από κάτω βέβαια που δίνει στην από κάτω κάρτα. Και βέβαια, αν αυτή τη στιγμή κάνουμε και ένα ωραίο play να το δούμε πώς παίζει το τιμούλικο. Παρόλο που είμαστε στο εργαστήριο εδώ, τι να ψηλωδούμε. Ας το σταθεροποιήσω εκεί. Άψογο. Εντάξει, παίζει πάρα πολύ καλά εδώ, αλλά αυτό βέβαια θα το δούμε κάτω. Αν κάνει δηλαδή την αλλαγή από σκέτο του άλλου. Παίζει όλες τις συχνότητες από ό,τι βλέπω. Πριν ήταν 44, τώρα βλέπουμε 88. Έχουμε και 190 διάρρη. Άψογο, περνάει κανονικά.
Καμία διακοπή από ό,τι βλέπω εδώ. Και 350 διάρρεια. Με πολύ μπάσο, παιδιά. Check your display now. Σκοτώνει. 384K. Και 384. Test track. Check. Τέλειο. Λοιπόν. 88, τζάμι, τζάμι, τζάμι. Όταν λέμε τζάμι, τζάμι. Άψογο, άψογο. Για να δούμε και κανένα DSD. Αυτό εδώ πρέπει να είναι DSD από ό,τι βλέπω εδώ. Για να δω. Μπουάσκο. Χαμός, χαμός. Τα περνάει όλα άψογα. Όλα. Άντε με γεια μας, παιδιά.